μία όμορφη εικόνα αντικρίζουν οι επισκέπτες στην είσοδο του λιτοχώρου. Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην κατασκευή και τοποθέτηση μικρών ξύλινων σπιτιών που θα φιλοξενούν αδέσποτα ζώα με σκοπό να τα προφυλάξει από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κατασκευάσαμε λοιπόν σπιτάκια, τα οποία ελπίζω να τα είδατε εδώ και στην είσοδο του λιτοχώρου, με σκοπό να φιλοξενήσουμε τα αδέσποτα ζώα, ιδιαίτερα το χειμώνα, όπου οι συνθήκες είναι και δύσκολες λόγω του ορεινού όγκου με τον οποίο γειτνιάζουμε, του Ολύμπου, θέλοντας έτσι να περάσουμε ένα μήνυμα που αφορά το γεγονός ότι και τα αδέσποτα είναι έμψυχα, άρα χρήζουν της προστασίας μας και της προσοχής μας. Ο Δήμος νομίζω ότι ξεκίνησε με κάποια σπιτάκια. Ο Δήμος επίσης πληρώνει κάποιες στηρώσεις. Πρώτο και μεγαλύτερο βήμα είναι ότι έχει βάλει σπιτάκια για τα αδέσποτα μπαίνοντας στο λιτόχωρο και ευελπιστούμε ότι θα κάνει και άλλα όπως μας υποσχέθηκε. Ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων ζώων είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει το Δήμο Δίου Ολύμπου εδώ και αρκετά χρόνια. Η εγκατάλειψή τους από αγνώστους και οι ανεξέλεγκτες γένες που προκύπτουν από τη μη στήρωσή τους εντείνουν ακόμη περισσότερο το φαινόμενο, ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της φιλοζωικής για τη φροντίδα τους, ο αριθμός τους συνεχώς μεγαλώνει και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία τους. Είναι αρκετά και η φιλοζωική έχει πάρα πολλά, δεν μπορεί να καλύψει όλα τα δέσποτα. Και εμείς, σαν ιδιώτες, να το πω, από τα μαγαζιά προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και από την τσέπη μας πολλές φορές και τα φροντίζουμε, τα ταΐζουμε. Το πρόβλημα είναι η στήρωση. Καταρχήν από εκεί να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ, θεωρώ ότι από τα μαντριά ξεκινάει το πρόβλημα, χωρίς να είμαι ειδικός. Δεν ξέρω και πολλά, αλλά νομίζω ότι τα παρατάνε, γεννάνε τα σκυλιά τους, τα αφήνουν οπουδήποτε. Και από εκεί και μετά ή τα αφήνουν στον Όλυμπο πάνω ή εδώ στο πάρκο. Βλέπω κάθε τόσο γένες. Όπου και να περάσεις βλέπεις καινούργια κουτάβια, νεογέννητα. Σημαίνει ότι κάποιοι αμελούν να στηρώσουν τα σκυλιά τους. Υπάρχουν και κάποια δέσποτα τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις, δεν ξέρεις ποια είναι. Υπάρχουν πολλές εγκαταλείψεις ζώων, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ουσιαστικά βρισκόμαστε σε καινούργια περιστατικά. Συνεργαζόμαστε στενά με την φιλοζωική εταιρεία της περιοχής μας, η οποία είναι μια εξαιρετική οργάνωση ανθρώπων που προσφέρουν πάρα πολλές υπηρεσίες και με πολύ έτσι ευαισθητοποιημένο τρόπο αντιμετωπίζουν το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο και η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει. Χρειαζόμαστε δράσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα στενά όρια ενός Δήμου και νομίζω ότι είναι πλέον αντιληπτό από όλους μας ότι είναι ένα από τα πρωτεύοντα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Η Δημοτική Αρχή υπέβαλε μεταξύ άλλων πρόταση για ίδρυση δημοτικού καταφυγίου χωρητικότητας 70 με 80 θέσεων.